να συζητήσουμε όλα όσα τρέχουν και θα σας ρωτάω και τους δυο, διότι συγκέντρωσα όλα τα ερωτήματα όπως ακριβώς μου τα θέτουν οι τηλεθεατές, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου κ. Αμπελιώτη, όχι απλά και μόνο να δώσουμε εξετάσεις δηλαδή τώρα. Πιστέψτε με, ναι. Δεν σας κάνω πλάκα. Θα δώσετε κανονικά εξετάσεις, γιατί θα πρέπει να προσέχετε τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, θα ρωτάω και τους δυο σας ανάλογα με το θέμα. Κυρία Κοσάνου, ξεκινάμε με τα δάνεια. Βεβαίως. Έχουμε δάνεια. Χρωστάω λοιπόν, μου λέει η Ελεάνα, χρωστάω Μάγδα μου σε τράπεζα, σε φόρους, σε ΕΦΚΑ. Τι κάνω, είμαι σε απόγνωση. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η κυρία Εξαρτάται, Ελένη και όχι μόνο. Εξαρτάται η κυρία Ελεάνα που σας έστειλε το μήνυμα, τι ιδιότητα έχει. Είναι έμπορος, έχει επιχείρηση, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, είναι άνεργος. Αν λοιπόν είναι άνεργη γυναίκα ή ιδιωτικός υπάλληλος ή δημόσιο υπάλληλος, δηλαδή φυσικό πρόσωπο και έχει όλες αυτές τις οφειλές που μου προείπες, αν έχει και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να το δει αναλυτικά, μπορεί να μπει στον νόμο Κατσίλη, ο οποίος ισχύει κανονικά. Ή μπορεί να πάει να κάνει μια ρύθμιση με την τράπεζα. Προσοχή! Αν θέλει να κάνει ρύθμιση με την αφορία ή τα ταμεία, 12 δόσεις δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν είναι έμπορος ή έχει μια εμπορική επιχείρηση, εφαρμόζεται πλέον ο νόμος για τον εξοδικαστικό συμβασμό, έχει ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφόσον έχει χρέη πάνω από 20.000 ευρώ, μπορεί να μπει κανονικά και να δει μια ρύθμιση όλων των δανείων της, και τραπεζών και εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων. Άρα κυρία... θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις από την αγαπητή κυρία, όποτε θέλει μπορεί να μας ρωτήσει. Πολλοί, κυρία Μπελιώτη, μας λένε για την επιστροφή φόρου και έμφυα, αυτό τον συμψηφισμό. Τι θα γίνει λοιπόν γι' αυτό, τι πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, πρέπει να πάω στην εφορία και πότε? Κοιτάξτε, ο συμψηφισμός, δηλαδή αν έχεις επιστροφή φόρου εισοδήματος και έχεις καταβολή έμφυα, θα γίνει, όπως είπε το Υπουργείο Οικονομικών, αυτόματα. Δηλαδή η δόση καταβολής της πρώτης δόσης του έμφυα θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα πρέπει να έχει γίνει ο συμψηφισμός χωρίς να πάει ο φορολογούμενος στην εφορία και να ζητήσει το συμψηφισμό. Πότε θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια, μου λέει ο κύριος Ανέστης από τα Γιάννενα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Είναι θέμα τεχνικό να ανέβουν στην αντίστοιχη εφαρμογή του τάξης για να δούμε τα ειδοποιητήρια, να δούμε την εκαθάριση του έμφυα και να πληρώσουμε την πρώτη δόση 31 του. Τώρα, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν ο σύζυγός? Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει κάποια εξαίρεση υπάρχει το εξής για αυτό, αν δεν κάνω λάθος? Οι συμψηφισμοί μπορεί να γίνουν όταν ο υπόχρεος έχει απέτηση από φόρο και υποχρέωση σε έμφυα. Όμως, όταν στο ζευγάρι έχει απέτηση ο σύζυγος ή αντίθετα και το άλλο μέλος έχει υποχρέωση, δεν μπορεί να γίνουν αυτόματα οι συμψηφισμοί. Θα πρέπει να πάνε στην εφορία να ζητήσουν να συμψηφιστεί η υποχρέωση του ενός από το ζευγάρι με την απέτηση του άλλου. Μάλιστα. Κύριε Κοσάνου, πολλοί με ρωτούν πώς μπορώ να μπω στη ρύθμιση των 120 δόσεων και ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει μια ευκολία στο να βγω, αν δεν πληρώσω και δεν είμαι στην ώρα μου έτσι όπως πρέπει. Όπως σε όλες τις ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Άρα πώς μπαίνω στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την πολυυπομένη που την περιμένουν όλοι πώς και πώς? Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Φυσικά άνοιξε αυτός ο δρόμος που όλοι περιμέναν, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πώς μπαίνω στη ρύθμιση των 120 δόσεων? Αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και πληρώ και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, μπορώ να πάω από μόνος μου στο ταμείο της εφορίας ή του ασφαλιστικού φορέα και εφόσον έχω τις προϋποθέσεις να ζητήσω να μπω στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αν έχω χρέη όμως μέχρι 20.000 ευρώ, έρχονται πάρα πολλοί και μου λένε έχω χρέη ας πούμε 500.000 ευρώ. Γίνεται? Δεν γίνεται. Έτσι. Ή αν είμαι έμπορος ή εμπορική επιχείρηση, μπω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμφωνήσω με τους πιστωτές μου να αποπληρώσω τις δόσεις μου σε 120 δόσεις. Σε αυτό το δοσολόγιο, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως αυτή τη συμφωνία πρέπει να την τηρώ ευλαβικά. Αν δεν την τηρώ, τη χάνω, εκπίπτω. Και οι πιστωτές μου μπορούν να το ζητήσουν αυτό. Και φυσικά οι παρούσες ρυθμίσεις στην εφορία, αν δουν ότι δεν τις τηρώ και μία δόση να αφήσω τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Είμαι υπάλληλος, είμαι συνταξιούχος, κύριε Κοσάνου, και είμαι και ίσως ανήκω στην κατηγορία των ανέργων, που είναι και χιλιάδες αυτή τη χώρα. Και χρωστάω.
Είμαι δηλαδή υπάρχει ένα φυσικό λύση. Πρόσωπο. Υπάρχει λύση, υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, μπορώ να προσφύγω στο ειρηνοδικείο. Ισχύει ακόμα, γιατί πολλοί με ρωτούν πως έχει καταργηθεί. Όχι, ισχύει ακόμα. Προσφεύγουν πολλοί στα ειρηνοδικεία, βγαίνουν πολλές θετικές αποφάσεις και απορριπτικές όμως. Εμείς εδώ δίνουμε σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση. Δεν λέμε μόνο τα θετικά, λέμε όλη την εικόνα. Σαφέστε. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν και πολλές απορριπτικές αποφάσεις λόγω δόλου. Πολλοί απορρίπτεται η αίτησή τους και στεναχωριούνται, αλλά υπάρχει λύση και γι' αυτό. Άρα αν είμαι ένα φυσικό πρόσωπο, έχει ο μισθός μου, είμαι υπάλληλος που μειώθηκε ο μισθός μου, είμαι άνεργος, αντιμετωπίζω προβλήματα, μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλη ή να πάω στην τράπεζα να κάνω μια ρύθμιση, όπως είδαμε και σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που προηγουμένως διάβασες. Οι τράπεζες όντως, εφόσον γίνει κάποια διαπραγμάτευση, κάνουν πολύ καλές ρυθμίσεις με κούρεμα χρέους. Κύριε Απελιώτη, αν ο φορολογούμενος που δικαιούται επιστροφής δεν έχει οφειλή για έμφυα, πρέπει να κάνει κάτι? Όχι, μπορεί να εισπράξει την επιστροφή, θα καταβληθεί στο λογαριασμό του. Προσέξτε όμως, όταν η επιστροφή είναι άνω των 1.500 ευρώ, θέλει και ασφαλιστική ενημερότητα. Για να σου δώσουν τα λεφτά πρέπει να σε ενημερωθώ. Α, πολύ ωραία. Στραλάνω τελείως. Όταν η οφειλή είναι μικρότερη από την επιστροφή φόρου, τι γίνεται τότε? Όταν υποβάλλουμε τη δήλωση, δηλώνουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό που έχουμε για να κατευληθεί το ποσό επιστροφής. Αυτό θα γίνει αυτόματα χωρίς διαδικασία. Βάσει του χρηματικού καταλόγου. Είναι παρτίδες-παρτίδες δηλαδή τα ποσά τα οποία συνολικά βγαίνει η εκαθάρισή του και μετά βάσει του αριθμού του χρηματικού καταλόγου επιστρέφονται στον φορολογούμενο. Και αν η οφειλή είναι μεγαλύτερη, τότε? Αν η οφειλή είναι μεγαλύτερη, τότε συμψηφίζεται. Αν η οφειλή για τον έμφυα, έτσι, για είναι, τον μεγαλύτερη είναι μεγαλύτερη από την επιστροφή φόρου, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι. Αν ο έμφυα είναι μεγαλύτερο το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από το φόρο που έχει απέτηση ο φορολογούμενος, τότε θα συμψηφιστεί και το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί. Έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ηλεκτρονικά αίτημα και να γίνει σε 12 δόσεις. Α. Άρα λοιπόν μπορούμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά το αίτημά μας αφού γίνει ο συμψηφισμός και το υπόλοιπο να γίνει σε 12 δόσεις. Τώρα εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις φορολογουμένων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιμένουν να βεβαιωθούν ποσά για να δουν και τι θα κάνουν, ας πούμε, με τις παραγραφές. Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος να χαθεί η χρονιά. Κύριε Απελιώτη, είναι... με τελικό φαντάζομαι αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν και οι στόχοι της κυβέρνησης. Γιατί βλέπουμε υπάρχει μείωση εσόδων αυτή τη στιγμή, ένα έλλειμμα των 700 εκατομμυρίων ευρώ, από την μη καταβολή του 28% των φορολογουμένων της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Εδώ λοιπόν, επειδή πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το καλό των δημοσίων εσόδων, θα πρέπει η διοίκηση να ταυτοποιηθεί με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ταπεινή μου γνώμη, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ότι υπάρχουν κάποια χρόνια που έχουν παραγραφεί, δεκαετία. Δηλαδή, μέχρι το 2005 θεωρεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και στηρίζεται στο Σύνταγμα. Άρα, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι παραγεγραμμένα. Αναμένουμε και άλλη απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου, θα είναι η μέρα η οποία θα εξεταστεί και μετέπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα θα κριθεί εάν τα στοιχεία τα οποία δείχνουν οι λογαριασμοί θεωρούνται νέα στοιχεία ή όχι. Αν θεωρηθεί ότι δεν είναι νέο στοιχείο, τότε θα πάμε σε πενταετή παραγραφή, συν ένα χρόνο που είναι ο χρόνος της υποβολής της δήλωσης. Μα είναι πολύ σωστά αυτά που λέει ο κύριος Αμπελιώτης και είναι πενταετή παραγραφή και αν δεν έχεις υποβάλει δηλώσεις είναι δεκαετή παραγραφή. Και με αυτή την απόφαση περιμένουν, πως πολύ σωστά είπε, θα λυθεί και αυτό το θέμα των συμπληρωματικών στοιχείων, ώστε να μην μπορεί να ξεκινήσει πάλι έλεγχος, γιατί βρίσκουν αυτό, ότι βγήκαν νέα στοιχεία και ξεκινούν τον έλεγχο. Όταν, έτσι δεν είναι, κύριε Αμπελιώτη? Ναι, όταν δεν έχεις υποβάλει δήλωση πάμε σε 15 ετία, αλλά σε κάθε περίπτωση εάν η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας μιλήσει για πενταετία, τότε και το 2010 θα θεωρείται παραγεγραμμένο έτος. Πολύ σωστά. Κυρία Κορσάνου, πολλοί με ρωτούν, σας ανέφερα πριν, είμαι συνταξιούχος, είμαι άνεργος, πάει λέγοντας. Πρέπει να μεταβιβάσω τα περιουσιακά μου στοιχεία στα παιδιά μου για να τα διαφυλάξω. Τι
πρέπει να κάνω. Αυτή είναι μια σκέψη που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι υπό το βάρος όλων αυτών των αρνητικών συγκυριών, των αρνητικών οικονομικών συγκυριών και της αβεβαιότητας του μέλλοντος που υπάρχει και σκέφτονται να μεταβιβάσουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό είναι κάτι που θέλει σκέψη και ελοχεύει κάποιους κινδύνους. Τι κίνδυνος υπάρχει? Υπάρχει ο κίνδυνος αγωγής διαρρήξεως. Δηλαδή να κάνεις εσύ τη μεταβίβασή σου και να έρθει η τράπεζα που έχει προθεσμία 5 χρόνια να το κάνει αυτό και να πει ότι ευθέω με δόλο το έκανες, κύριε. Με δόλο το έκανες αυτό για να μην βρω τίποτα και να μην μπορώ να διεκδικήσω την αξίωσή μου εις βάρος σου. Αν θέλει δε να πάει στο ειρηνοδικείο, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τριετή από τη μεταβίβαση οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου, αλλιώς θα απορριφθεί η αίτηση. Εκτός αν έχει πουλήσει κάποιο ακίνητο, έχει δώσει τα λεφτά στην τράπεζα, αποδεικνύεται αυτό, οπότε δεν θα θεωρηθεί δόλος. Άρα θέλει προσοχή. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Κορσάνου, με συμφέρει να κάνω ρύθμιση με την τράπεζα? Λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή πρακτικά πλέον που έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, το πρώτο βήμα είναι να πάω στην τράπεζα, να κάνω μία συζήτηση με την τράπεζα, να δω τι ρυθμίσεις θα μου προτείνει. Όντως είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει τακτική των τραπεζών και ενώ παλαιότερα ήταν εντελώς αδιάλακτες, τώρα προκειμένου να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, κάνουν κάποιες ρυθμίσεις πολύ δελεαστικές, με κούρεμα από μόνες τους, δηλαδή κούρεμα του δανείου. Αν βλέπουμε ότι η τράπεζα έτσι μας λέει κάτι που δεν μας πολύ αρέσει, μπορούμε να επιμείνουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Αν βλέπουμε ότι δεν βρίσκουμε άκρη με την τράπεζα, φυσικά θα δούμε αν έχουμε τις προϋποθέσεις για να πούμε στον νόμο Κατσέλη. Οι διαγραφές που θα δούμε στον νόμο Κατσέλη δεν θα τις δούμε στην τράπεζα σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα για πολύ υψηλά δάνεια. Δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις όπου κάποιος χρώσταγε 200.000 ευρώ και του διέγραψε το ειρηνοδικείο τις 150.000 ευρώ. Μια τέτοια διαγραφή δεν θα την έβρισκε αν πήγαινε να κάνει ρύθμιση με την τράπεζα. Αλλά η κάθε περίπτωση επιμένουν μεμονωμένη, ξεχωριστή, εξατομικευμένη. Δεν υπάρχουν γενικότητες. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ενολήπτης πρέπει να μελετήσει και να ενημερωθεί για την υπόθεση του ξεχωριστά. Είναι έτσι ακριβώς. Ήταν η κυρία Κορσάνου, ειδική διαμεσολαβήτρια και φοροτεχνικός, ο κύριος Βαγγέλης Αμπελιώτης.